Φίλες και φίλοι, απόψε σας έχω μια έκπληξη. Μια αγαπημένη φίλη δικιά μου και φίλη του καναλιού, η Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, ή για μας τις φίλες της η Βίκυ Χριστοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Παρίσι και επίσης κατέχει διδακτορικό τίτλο στη ψυχολογία με εξειδίκευση στη ψυχανάλυση. Και δεν μας κάνει μόνο την τιμή να παρακολουθεί το κανάλι μας, αλλά μας κάνει σήμερα και την ιδιαίτερη τιμή να συζητήσει μαζί μας ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βίκυ μου, γεια σου. Γεια σου Θέκλα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου. Είναι χαρά. Εμείς σε ευχαριστούμε. Ντρεπόμουν να στο ζητήσω. Λέω, η Βίκυ έχει τόσα πράγματα να κάνει με το πανεπιστήμιο, με τη συνέδρια. Είναι μεγάλη χαρά μου. Γιατί σε αγαπώ και σε εκτιμώ και ξέρεις ότι να μοιραστούμε κάποια πράγματα μαζί και να τα μοιραστούμε με τους φίλους μας είναι... Τη Βίκυ την εκτιμώ πάρα πολύ γιατί έχει σπουδάσει στον ανώτατο βαθμό τα δύο πράγματα που υπεραγαπώ, τη φιλοσοφία και τη ψυχολογία. Συνδυάζει αυτές τις δύο επιστήμες, τέχνες, είναι και επιστήμες και τέχνες νομίζω και η ψυχολογία και η φιλοσοφία δεν είναι ούτε μόνο επιστήμες. Ούτε μόνο τέχνες, τη συνδυάζει με ένα εξαιρετικό τρόπο. Φυσικά εργάζεται ως καθηγήτρια φιλοσοφίας σε ένα πανεπιστήμιο τώρα στο Παρίσι. Ναι. Και ψυχολογία, αλλά. Βρίσκει και ψυχολογία. Και είναι και εξειδικευμένη στη ψυχανάλυση, που για την ψυχανάλυση ξέρουμε λίγα πράγματα εδώ στο κανάλι, αλλά θέλουμε να μάθουμε περισσότερο. Βίκυ, εσύ ήσουν η αφορμή για να διαβάσω και να φτιάξω εκείνο το vlog που είχε να κάνει με τους συμβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες εκείνη την αφορμή, γιατί διάβασα και έμαθα πράγματα και ξαναθυμήθηκα πράγματα που είχα διδαχθεί στο πανεπιστήμιο. Όμως, νομίζω ότι σήμερα, σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, αν σ' αρέσει θα κάνουμε κι άλλη. Στον κόσμο θα αρέσει, είμαι σίγουρη. Εδώ. Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει στον κόσμο. Θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα θέμα, το οποίο... είναι στην ουσία του τι ακριβώς σημαίνει η ψυχανάλυση ως η πρώτη και η πιο διαδεδομένη μέθοδος ψυχοθεραπείας μέχρι τέλος πάντων το πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα, την οποία έχει ξεκινήσει ο Φρόιτ και η ακολουθή του. Στη Γαλλία νομίζω είστε περισσότερο λακανιστές, δεν είστε περισσότερο στη Γαλλία? Εγώ είμαι πολύ πιο φροϊδική έτσι, γιατί οι λακανικοί πιστεύω ότι έχουν παρεκτρεπεί αρκετά σε... Υπάρχουν βέβαια πολύ καλοί σε όλους τους τομείς. Άρα είσαι περισσότερο ορθόδοξη ψυχαναλυτρία. Ναι, γιατί μου αρέσει να πηγαίνω στις βάσεις στο ιστορικό υπόβαθρο και πιστεύω ότι ο Φρόντ είχε μια εκπληκτική προσωπικότητα που δεν την ξέρουμε αρκετά, ούτε καν οι ψυχολόγοι δεν το ξέρουν καλά και είχε μεγάλη έτσι... ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος που προσπάθησε, άσχετα με αυτά που λέγονται, είχε μια πολύ προσεκτική έτσι, αντιμετώπιση των πραγμάτων και δεν ήταν ούτε δογματικός, όπως λένε, ούτε ενώ οι μαθητές του και πολλές φορές αυτοί που συμβαδίζουν μαζί του, έτσι, απομακρύνονται πολύ από αυτή την προσεκτική του στάση και τη φρόνηση που είχε. Νομίζω ότι αν ασχολιόμουν και εγώ με την ψυχανάλυση, επίσης θα πήγαινα στις πηγές και όχι στους μετά, στους ακολούθους. Πάντα πηγαίνουμε στις πηγές σε όλα τα πράγματα και στις απαρχές. Γι' αυτό θα αρχίσουμε και με την ετυμολογία, λοιπόν. Ξεκίνα, Βίκυ. Η Βίκυ είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, οπότε νομίζω δεν με χρειάζεται εμένα για να τις κάνω ερωτήσεις. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ψυχαναλυτικό σαφώς. Μπορείς να μας δώσεις λίγο ένα πολύ απλό ορισμό της ψυχανάλυσης για τον κόσμο που παρακολουθεί, που μπορεί να μην έχει υπόψη του τι είναι η ψυχανάλυση? Έτσι απλό, πώς θα το δίναμε σε ένα γυμνάσιο? Πολύ απλό. Εγώ θα έλεγα, καταρχήν η ψυχανάλυση μπορεί να είναι μια θεωρία, μπορεί να είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, αλλά είναι κυρίως μια μέθοδος και μια τεχνική για να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και μέσα από αυτή τη τεχνική μπορούμε να έχουμε προσπέλαση και πρόσβαση σε ασυνήθιτες λειτουργίες που δεν τις έχουμε με καμία άλλη τεχνική. Και από τη στιγμή που θα έχουμε αυτή την πρόσβαση και αυτή την προσπέλαση, θα καταλάβουμε γιατί λειτουργούμε με τον ΑΒ τρόπο, γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα, γιατί έχουμε το χαρακτήρα που έχουμε, γιατί έχουμε την προσωπικότητα που έχουμε. Είναι δηλαδή μια γνώση βαθύτερη του εαυτού, άσχετα με τη θεραπευτική της λειτουργία. Ο καθένας μπορεί να κάνει μια ψυχανάλυση, είναι το γνώθι αυτό, το γνώθι σε αυτόν η ψυχανάλυση.
Βίκυ, εγώ την ψυχανάλυση τη βλέπω έτσι λίγο σαν το κερασάκι στην τούρτα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ένας άνθρωπος που θέλει να εξελιχθεί πνευματικά θα μπορούσε on top of everything else, ενώ έστω και αν έχει κάνει οποιαδήποτε άλλη μορφή ψυχοθεραπεία, αν έχει κάνει κάποια θεραπεία για κατάθλιψη, οτιδήποτε, θα μπορούσε να πει τώρα θα κάνω στον εαυτό μου αυτό το δώρο και θα πάω να αναλυθώ. Ακριβώς. Για να γνωρίσω καλύτερα εμένα και για να έρθω πιο κοντά σε μένα, να καταλάβω πώς είμαι, να αυτοαγαπηθώ. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι έτσι κάτι για πιο μετά, ίσως. Για πιο μετά, θα σου πω κάτι. Εγώ έκανα μία πρώτη ανάλυση όταν ήμουν 25 χρόνια μέχρι τα 32, που άρχισα, έκανα έτσι, ήμουνα μέσα στις σπουδές. Δεν πήγα καθόλου μακριά, γιατί ήμουν αρκετά νέα ώστε να μπω στα βαθιά νερά. Άρχισα μία δεύτερη ψυχανάλυση πριν από 7 χρόνια και αυτή η ψυχανάλυση είναι που με οδήγησε σε πολύ βαθύτερη γνώση του εαυτού μου και στην επίλυση κάποιων προβλημάτων. Γιατί η γνώση αυτού θα μας φέρει αντιμέτωπους και στα τραύματά μας και στα προβλήματά μας. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή χωρίς τραυματικές εμπειρίες. Το τραύμα είναι κάτι που έρχεται απ' έξω σαν ένας... και η λέξη τραύμα σημαίνει κάτι που θα δημιουργήσει μία... σύγκρουση και μία πληγή. Ακριβώς, γιατί και τα ελληνικά δεν μου έρχονται πάντα, γιατί μιλάω... γαλλικά. Δεν μιλάω γαλλικά. Και δυστυχώς οι ελληνικές λέξεις δεν μου έρχονται τόσο αυθόρμητα, γι' αυτό σε ευχαριστώ να με συμπληρώνεις. Ναι, είναι αυτό που θα δημιουργήσει την πληγή και η σεξουαλικότητα και τα πάντα στη ζωή μας είναι κάτι που έρχεται μπροστά μας και δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Εδώ θέλω να πω με την ευκαιρία της φιλοξενίας της Βίκυς ότι δεν είμαι ενάντια στην ψυχανάλυση. Γιατί πολλές φορές όταν ρωτούμε κάτω στα σχόλια από τα βίντεο τι ψυχοθεραπευτική μέθοδο θα πρότεινες ψυχανάλυση ή ψυχοθεραπεία, απαντάω η ψυχανάλυση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας και αποφεύγω να δώσω συγκεκριμένες οδηγίες που ούτως ή άλλως δεν μπορώ κιόλας να το κάνω. Είναι ανεύθυνο να κάνεις αυτό. Για το τι είδους ψυχοθεραπευτική μέθοδο να ακολουθήσει ο καθένας, σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον στη ψυχανάλυση. Ίσα-ίσα θεωρώ αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι άνθρωποι που έχουν μια αλφα πνευματικότητα και έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο στη ζωή τους που θα ήθελαν περισσότερη και βαθύτερη αυτογνωσία, θα μπορούσαν κάλλιστα να επωφεληθούν από την ψυχανάλυση, η οποία είναι και μια μορφή τέχνης, όχι απλώς τεχνικής όπως την έχεις χαρακτηρίσει. Θα μπορούσαν να επωφεληθούν για να εμπλουτίσουν τη ζωή τους και να έρθουν σε μεγαλύτερη επαφή με τον εσωτερικό τους εαυτό. Δεν είναι κακό. Δεν είμαι εναντίον της ψυχανάλυσης. Και γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε εναντίον σε καμία περίπτωση, παρόλο που υπάρχει μια αντιπαράθεση δημόσια αυτή τη στιγμή με συμπεριφοριστικές ή γνωσιακές, γνωστικές θεραπείες. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα ήμουν αντίθετη. Η σκοπή δεν είναι η ίδια. Μπορεί και τα δύο να γίνουν σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μας και εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος μας κάθε φορά. Είπαμε, η ψυχανάλυση είναι κάτι που θα αναμοχλεύσει όλο μας το είναι, θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε ποιοι είναι και να ξαναγράψουμε στην ουσία την ιστορία μας, να τη δούμε, να την ερμηνεύσουμε με έναν άλλο τρόπο. Αν όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να επιληθεί σύντομα, το οποίο για τη ζωή δεν περιμένει, δεν θα κάνουμε 7 χρόνια ψυχανάλυση να σταματήσουμε να καπνίζουμε ή για να λύσουμε ένα. Όχι, προς Θεού. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να λαβαίνουμε υπόψη μας όλες τις θεωρητικές προσεγγίσεις και όλες τις. Και όλους τους τρόπους θεραπείας οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν μια λύση συγκεκριμένη σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ζωής μας. Η ψυχανάλυση μπορεί να γίνει παρεπιπτόντως ή αργότερα ή να μην γίνει ποτέ ή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτογνωσίας που διαρκεί πολύ. Γιατί συμβαδίζει. Είπες 7 χρόνια την πρώτη φορά και τώρα 7 χρόνια και πας. Δηλαδή μιλάμε για lifelong experience. Θεωρώ ότι τα πρώτα 7 χρόνια ήταν απλώς μια διάγνωση. Τα ερμηνεία και μάλλον μου πήρε άλλα 6 χρόνια για να καταλάβω περίπου και τώρα αρχίζουν οι κατασκευές και οι ερμηνείες. Φυσικά, ναι, εσύ το έκανες στα πλαίσια και των ακαδημαϊκών σου σπουδών ως ακαδημαϊκός ψυχολόγος και ως με εξειδίκευση στην ψυχανάλυση. Να ζήσω εκ των ένδων αυτό το οποίο σπουδάζω, γιατί ποτέ σε καμία περίπτωση δεν μαθαίνουμε την ψυχανάλυση μόνο από τα βιβλία και κανείς δεν γίνεται ψυχαναλυτής από τα βιβλία, μα και στους άλλους κλάδους της ψυχολογίας συμβαίνει αυτό. Πρέπει να το ζήσεις κάπως, να το καταλάβεις όχι μόνο διανοητικά. Εμπειρικά. Εμπειρικά, να συναισθανθείς,
Είναι ένα άλλο είδος κατανόησης που δεν έχει να κάνει με τη διανοητικοποίηση ή μόνο με τα βιβλία. Μάλιστα. Αυτό... Ανέφερε στη διανοητικοποίηση, η οποία διανοητικοποίηση είναι ένας μηχανισμός άμυνας για τον οποίο με έχεις βάλει να διαβάσω και να μάθω, αλλά θέλω να μας βάλω στο σημερινό θέμα, το οποίο έχεις επιλέξει εσύ και σε ευχαριστώ για αυτή την επιλογή, ο συμβολισμός του συμπτώματος στη ψυχανάλυση. Όταν λέμε σύμπτωμα, εννοούμε τι είναι αυτό το πράγμα που μας ταλαιπωρεί και εξαιτίας του ανοίγουμε το YouTube για να ακούσουμε βίντεο ψυχολογίας ή εξαιτίας αυτού που μας ταλαιπωρεί πάμε στο ψυχολόγο ή στο ψυχαναλυτή. Αυτό είναι το σύμπτωμα. Ακριβώς. Τι συμβολισμό έχει το σύμπτωμα στη ψυχανάλυση? Θα έλεγα όμως σε μία πρώτη φάση ότι σύμπτωμα δεν είναι μόνο κάτι παθολογικό. Σύμπτωμα μπορεί να είναι οτιδήποτε εκδηλώνεται με τον α ή β τρόπο που δεν είναι έκδηλος και δεν δίνει άμεσα το νόημα. Γι' αυτό το όνειρο μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, μία συμπεριφορά μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, ο χαρακτήρας μου μπορεί να έχει τα συμπτώματά του, αλλά μπορεί να έχει κάτι παθολογικό, δηλαδή που μου δυσκολεύει τη ζωή. Και τις περισσότερες φορές, αλλά στην αρχική του έννοια είναι, όπως το λέει η ιατρική, το σύμπτωμα. Ο πυρετός είναι ότι υπάρχει μία φλεγμονή στον οργανισμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή το σύμπτωμα σου δείχνει κάτι, στο φαίνει στην επιφάνεια και δεν είναι η αιτία, η αιτία είναι άλλη. Το σύμπτωμα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς. Εδώ έρχεται η μεγάλη διαμάχη, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, ανάμεσα στη ψυχανάλυση και γενικά στις ψυχοδυναμικές σχολές ψυχοθεραπείας. Ακριβώς. Και στις συμπεριφοριστικές ή και γνωστικές σχολές θεραπείας. Και η μεγάλη διαφορά, η αντίθεση που έχει η ψυχανάλυση με το συμπεριφορισμό είναι ότι ο συμπεριφορισμός θεωρεί το σύμπτωμα το κατεξοχήν πρόβλημα και στοχεύει στο να εξαλείψει το σύμπτωμα. Ακριβώς. Ενώ η ψυχανάλυση θεωρεί το σύμπτωμα ως τη λύση που έχει βρει ο οργανισμός σε ένα πρόβλημα υποκείμενο. Ακριβώς. Τη λύση, την ψυχική λύση μπορεί να είναι κακή λύση, μπορεί να είναι όχι, δεν είναι σωστή λύση, αλλά είναι λύση. Και αν δεν επικεντρωθούμε στο νόημα που υπάρχει πίσω από το σύμπτωμα, έχουμε χάσει το παιχνίδι, γιατί πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ψυχικές αιτιότητες. Και από τη στιγμή που αυτό θα γίνει συνειδητό, μπορεί να ανοίξει η δίωδος προς άλλες λύσεις που είναι εφικτές, που μπορούν να δώσουν, να μην, αν έτσι χρησιμοποιήσω το οικονομικό μοντέλο, η αρχή της οικονομίας λέει ότι θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κέρδος με όσο λιγότερο κόστος. Ψυχικά υπάρχει, η ψυχική μας οικονομία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Το σύμπτωμα που μας ταλαιπωρεί είναι εκείνο που είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, μια λύση η οποία έχει τεράστιο κόστος, τεράστιες απώλειες και μηδαμινό έως καθόλου κέρδος. Δηλαδή βρίσκουμε τη λύση η οποία είναι ο συμβιβαστικός μηχανισμός και σχηματισμός και θα δούμε τι συμβιβάζεται με τι, αλλά τι κόστος έχει αυτό. Μου επιτρέπεις να δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα? Yeah. Επειδή με τη Βίκυ είμαστε προσωπικές φίλες και μιλάμε και μιλούσαμε και σήμερα πρωτού βιντεοσκοπήσουμε, αποκάλυψα στη Βίκυ, νομίζω το ξέρεις, αλλά σου το αποκάλυψα τελικά, ότι υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στη ζωή μου από το 2008 την Άνοιξη μέχρι και το 2013 περίπου 5 χρόνια, στο οποίο έπινα συστηματικά αλκοόλ. Ήμουνα μία λειτουργική αλκοολική, δηλαδή από τις 9-10 το βράδυ και μετά μέχρι να πάω για ύπνο έπινα μία μπουκάλα κρασί τουλάχιστον, άκουγα μουσική, κάπνιζα, έπινα κρασί, μεθούσα, πήγαινα και κοιμόμουν, ξυπνούσα το πρωί και έκανα ξανά όλα όσα έπρεπε να κάνω και αυτό συνέβαινε για 4-5 χρόνια. Το γεγονός ότι ήπινα το αλκοόλ ήταν ένα σύμπτωμα, δεν είναι? Βέβαια, ήταν η λύση που βρήκες για να καλύψεις άλλες... Τότε... Αν έκανα ψυχανάλυση, μέσω της ψυχανάλυσης θα μπορούσα να βρουν και ήταν η ενδοψυχική σύγκρουση που έβρισκα την κακή λύση με το αλκοόλ. Εκείνη την εποχή έκανα ψυχοθεραπεία. Τώρα δεν ξέρω τι είδους ψυχοθεραπευτής ήταν. Νομίζω το ψυχοδυναμικής προλεύσεως ο ψυχοθεραπευτής που πήγαινε, αλλά δεν ήταν ακριβώς ψυχαναλυτής, ο οποίος μου έλεγε ότι... μην ασχολείσαι και τόσο πολύ, άμα ξεπεράσεις τα προβλήματα σου θα το ξεπεράσεις, αλλά δεν ασχολιόνταν με αυτό καθ' αυτό το σύμπτωμα να δει γιατί έβγαινε εκεί. Ίσως να φταίω και εγώ, δεν ξέρω.
Όχι, αυτό ανάγεται ακριβώς το ότι η ψυχανάλυση σου λέει δεν με ενδιαφέρει το σύμπτωμά σου. Μίλησέ μου γενικά για τη ζωή. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν κάνουμε με τοπική σύγκρουση με το σύμπτωμα. Δεν είναι το πρόβλημά μας το σύμπτωμα. Άλλο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σου έλεγε μην ασχολείσαι. Και άμα εσύ πεις αυτό είναι το πρόβλημά μου, αυτό είναι το πρόβλημά μου, βοηθήστε με να το. Όχι, άστο αυτό. Για μίλησέ μου για σένα. Για άφησε ελεύθερου του συνειρμού. Μάλιστα, εντάξει, είπα ότι δεν είμαι λακανική, αλλά όλα κάνω. Έχει ένα. Δεν μπορούμε να μην. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ψυχαναλυτής. Είπε ότι η θεραπεία έρχεται. Παχτιοκουά, πώς να το μεταφράσω τώρα. Έρχεται επιπροσθέτως. Ούτε καν θα την επιδιώξουμε τη θεραπεία. Το ίδιο με το σύμπτωμα. Είπαμε το σύμπτωμα είναι ο συμβιβαστικός σχηματισμός ή μηχανισμός. Σημασία έχει να δούμε τι συμβιβάζεται με τι, γιατί βρήκαμε αυτή τη λύση. Και ποια είναι η ασυνείδητη επιθυμία την οποία θέλουμε να αποτρέψουμε με μία άμυνα η οποία τελικά μας δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Ασυνείδητη επιθυμία που θέλουμε να αποτρέψουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορώ να σκεφτώ 2-3 που προσπαθούσα να αποτρέψω τότε. Χωρίς να κάνουμε μάθημα, αλλά θέλω να διαβάσω έτσι τον ορισμό του. Μα θέλουμε μάθημα, μας αρέσουν τα μαθήματα, Βίκυ μου. Το συμβιβαστικό σχηματισμό, επειδή βρήκα και στα ελληνικά το λεξικό της ψυχανάλυσης του Λαπλών σε Πονταλής, που το διαβάζω πάντα στα γαλλικά, αλλά το είχα πάρει και στα ελληνικά και πρώτη φορά το άνοιξα στα ελληνικά. Δείξτε λίγο το βιβλίο, γιατί μπορεί να θέλει ο κόσμος να το πάρει. Είναι λεξιλό. Βέβαια είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, είναι δύσκολο, δεν είναι. Κάθε άρθρο είναι. Κάθε όρος, τεχνικός όρος της ψυχανάλυσης, έχει ένα ολόκληρο άρθρο. Okay. Και έτσι είναι πιο πολύ για ειδικούς, αλλά μπορεί να το έχει κάποιος στη βιβλιοθήκη του. Λοιπόν, στον συμβιβαστικό σχηματισμό, formation de compromis λέγεται στα γαλλικά, είναι η μορφή που δανείζεται το αποθυμένο με στόχο να γίνει αποδεκτό στο σύστημα του συνειδητού, στο οποίο επιστρέφει μέσω των συμπτωμάτων, των ονείρων, και των παραγόγων του ασυνειδήτου γενικότερα. Γι' αυτό λέω το σύμπτωμα μπορεί να είναι και το όνειρο μπορεί να είναι σύμπτωμα και μια συμπεριφορά μπορεί να είναι σύμπτωμα. Στον συμβιβαστικό σχηματισμό οι αποθυμένες αναπαραστάσεις που βρίσκονται υπό την επίδραση των αμυνών, θα δώσουμε τα παραδείγματα μετά, έτσι, μεταμορφώνονται και καταλήγουν να γίνονται αγνώριστες. Έτσι, στον ίδιο σχηματισμό, ασυνείδητες επιθυμίες και αμυντικές επιταγές μπορούν να ικανοποιούνται συγχρόνως, δηλαδή με ένα και τον αυτό συμβιβασμό. Και υπάρχει και κάτι άλλο, και μετά θα δώσουμε το παράδειγμα, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που δίνει ο Φρόντ, και μετά θα μου πεις τα δικά σου. Στα μαθήματα εισαγωγής στην ψυχανάλυση, στο 23ο κεφάλαιο, υπογραμμίζει ο Φρόντ ότι τα νευρωσικά συμπτώματα είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης, γιατί οι δύο δυνάμεις που είχαν διαχωριστεί συναντώνται εκ νέου στο σύμπτωμα και συμφιλιώνονται, θα λέγαμε, μέσω του συμβιβασμού που αντιπροσωπεύει ο σχηματισμός των συμπτωμάτων. Αυτό ακριβώς εξηγεί και την ικανότητα των συμπτωμάτων να αντιστέκονται. Διατηρούνται με την ταυτόχρονη επιρροή και των δύο πλευρών. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε, γιατί λέμε, μα γιατί δεν μπορώ να απαλλαγώ από το πρόβλημά μου αφού το θέλω. Μα αφού με κάνει και υποφέρω, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω. Αυτό είναι το θέμα. Το κόλλημα που μπορεί να έχουμε. Και μας παίρνει 20 χρόνια να καταλάβουμε γιατί έχουμε το κόλλημα. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε αμέσως. Ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, γιατί η ψυχανάλυση μας μιλάει για πρωτογενή και δευτερογενή ωφέλη. Δηλαδή υπάρχει, με αυτή τη συμβαστική λύση, υπάρχουν και κάποια ωφέλη ψυχικά. Πολύ σημαντικά, που μπορεί και να μην τα ξέρουμε. Αν δεν υπάρχει ικανοποίηση ή όφελος ψυχικό, δεν κρατάμε τίποτα. Για να το κρατάμε έτσι στεναρά, σημαίνει ότι υπάρχει ένα όφελος. Και δυστυχώς αυτό είναι που θέλουμε να βρούμε. Για να αφήσουμε κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερο κόστος και περισσότερες απώλειες από τα κέρδη. Φαίνεται, Βίκυ μου, ότι το μυαλό μας, όποιο μοντέλο απεικόνησης του μυαλού του Φρόιτ και αν δοκιμάσουμε, είτε το υποσυνείδητο, συνειδητό, υποσυνείδητο, ασυνείδητο, είτε το it, εγώ, super εγώ, ή το αυτό, εγώ, υπερ εγώ, είναι έξυπνο, αλλά όχι τόσο πολύ. Λίγο ένα ζωάκι, γιατί... Μπορεί να είναι έξυπνο να κάνει αυτές τις μανούβρες, να έχει μια μεγάλη δημιουργικότητα, αλλά στην ουσία δεν είναι έξυπνο εφόσον υπάρχει τέτοιο κόστος και τελικά τέτοιες απώλειες και τέτοια καταστροφή στο τέλος. Ναι, γιατί σου λέει, εγώ θα λύσω το πρόβλημα με αυτόν τον συμβιβαστικό μηχανισμό, ο οποίος παροδικά, ίσως και ψευδεστησιακά δίνει όφελο στη ψυχή.
Ακριβώς. Είναι και μία. Παραβλέπει το κόστος το μακροχρόνιο. Είναι μία δυσοπαίδευση λύση. Γι' αυτό λέω η μόνη διαθέσιμη λύση στη συγκεκριμένη κατάσταση, η μόνη διαθέσιμη ψυχικά λύση. Το θέμα είναι να πούμε κάποιες άλλες λύσεις ή να καταλάβουμε και ποιες είναι οι ασυνήθιτες αιτιότητες. Επίσης, σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, για να καταλάβουμε το συμβιβασμό και τις δύο πλευρές, είναι η δεύτερη τοπική του φρόντ, δηλαδή η χαρτογραφία αυτή της ψυχής, το τριμερές αυτό σχήμα, αυτό που είπες εσύ, το εκείνο, το εγώ και το επερεγώ. Δηλαδή, το εκείνο είναι όλες οι ενορμήσεις, οι ασυνείδητες, ο σεξουαλικός. Ο πρωτόγονος άνθρωπος μέσα μας. Ο πρωτόγονος μέσα μας είναι το εκείνο. Το υπερεγώ είναι οι κοινωνικές επιταγές, η θρησκεία, οι αξίες, τα πρέπει. Έτσι πρέπει να είμαστε και να ζούμε σε μια κοινωνία και να μην σφάξει ο ένας τον άλλον. Το λογισμικό που μας έχουν εμφυτεύσει. Ακριβώς. Μπράβο. Και το εγώ είναι αυτό. Το εγώ κάνει τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς, γιατί το εγώ έχει και μια συνείδητη πλευρά. Αυτό δεν το λέμε συχνά. Το ταυτίζουμε συχνά με τη συνείδηση. Το εγώ είναι όπως ένα ματς έχουμε τον διαιτητή. Ο διαιτητής, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει καλός ή κακός μια ισορροπία. Και έχει και μια συνείδητη πλευρά. Γιατί αν το εγώ δεν είχε συνείδητη πλευρά, δεν θα μπορούσε να συνδεθεί με το ασυνείδητο. Ναι, και δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτά τα μορφώματα, τα αμυντικά, όλες οι μορφές άμυνας, τις οποίες, όλοι οι σχηματισμοί άμυνας για τους οποίους πολύ ωραία μίλησες, η προβολική ταύτιση, η απάντηση, όλα αυτά γίνονται ασυνείδητα και με ένα συνειδητό μέρος βέβαια και με ένα συνειδητό. Το εγώ στην ουσία είναι ο διαιτητής, όπως είπες, ή αυτός που προσπαθεί να συνδέσει τα σύνδετα. Ακριβώς. Γιατί είναι εντελώς αντίθετο το εκείνο από το υπερεγώ. Ακριβώς. Όποιο εκείνο κι αν είναι, όποιο υπερεγώ κι αν είναι. Ακριβώς. Γιατί το εκείνο είναι όπως έχουμε γεννηθεί και το υπερεγώ είναι πώς μας θέλει η κοινωνία να ζήσουμε. Ακριβώς. Προσπαθεί να συνδέσει τα ασύνδετα. Να συνδέσει τα ασύνδετα και κάνει ένα μεγάλο αγώνα ώστε να ικανοποιηθούν και τα δύο, προσοχή. Και εξού και ο συμβιβασμός. Μπορεί να είναι κακός συμβιβασμός, αλλά υπάρχουν και καλοί συμβιβασμοί. Υπάρχουν και μηχανισμοί άμυνας που είναι υγιείς, που είναι όριμοι, που είναι προσαρμοσμένοι. Γιατί τελικά τα δύο που πρέπει να ενωθούν, να συμβιβαστούν, είναι η αρχή της πραγματικότητας και η αρχή της απόλαυσης και όλα αυτά που είμαστε, ο πρωτόγονος άνθρωπος που είπες. Όλα αυτά είναι νόμιμα και δεν μπορούμε να τα. Ή θα πέσουμε σε έναν ασκητισμό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά γιατί εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο, οι αντιδραστικοί μηχανισμοί. Δηλαδή είμαι τόσο πολύ από εκεί που θέλω να είμαι, έχω πολύ μεγάλη. Θέλω να τα παυτώ όλα, Βίκυ, πω και γίνομαι μοναχός. Μπράβο. Σπίτης. Λοιπόν, θα πέσω εκεί και λέει ο Θεός. Όπως είπε η Μαρία την Αιγυπτή, αγάπη μου, η οποία μέχρι το μισό της ζωής της απάφτωνε οτιδήποτε κινούνταν και μετά έζησε στην πλήρη αγαμία. Και ασχολούμαι πολύ και με τη θεολογία, με τον πατέρα Θερμό. Εκεί δεν είναι θέμα αντιδραστικού μηχανισμού της Μαρίας της Αιγυπτίας, γιατί άμα ήταν οι αντιδραστικοί μηχανισμοί είναι αυτό που λέμε τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι, είναι άκαμπτοι και φοβερά σκληροί και θα πέσουν κάποια άλλη στιγμή στο άλλο μέτρο. Okay. Δηλαδή πιέσει κάποια στιγμή, ξεσπάς και πέφτει στο άλλο άκρο. Αυτό είναι ο αντιδραστικός μηχανισμός, γι' αυτό είναι μηχανισμός άμυνας. Δεν είναι η συμπλημασιό, δεν είναι η μετουσίωση. Είναι η μετουσίωση αυτό στην ουσία, Μαρία την Αιγυπτία, χρησιμοποιήσουμε το βίο της. Αυθεντική άγγιοι, γιατί υπάρχουν, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια αυθεντική αγιότητα και μια παθολογική αγιότητα, είναι εκείνοι οι άνθρωποι που θα μετουσιώσουν πλήρως όλα αυτά. Θα γίνει η μετουσίωση, είναι κάτι σαν μια χημική διεργασία. Και πάλι η μετουσίωση είναι ένα κεφάλαιο πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να μετουσιώσεις εξ ολοκλήρου και όλη σου τη σεξουαλική ενέργεια. Δεν υπάρχει αυτό. Η μετουσίωση είναι, μετουσιώνεις το. Την ενέργεια, την παραπάνω που εσύ έχεις, αλλά ένα μέρος της ενέργειας πρέπει να ακολουθείς τη φυσιολογική οδό. Δηλαδή, αυτοί που λένε, επειδή εγώ έκανα και κάποια σεμινάρια σε θεολόγους, σε ιερείς εδώ στη Γαλλία, καθολικούς που όπως ξέρεις υπάρχει η αγαμία και η. Και τους έλεγαν όλο αυτό το πολύ ωραίο παραμύθι, το ιδεαλιστικό, ότι με μετουσίεση. Η σεξουαλικότητα θα μετουσιωθεί ολόκληρη. Λέω, ολόκληρη δεν γίνεται. Ένα μέρος, κι αν το έχετε. Γιατί ποιοι μετουσιώνουν ευκολότερα? Οι άνθρωποι που έχουν μία λίμπιντο, τόσο έτσι έχουν υψηλή λίμπιντο, και ένα μέρος μπορούν να το διοχετεύσουν και σε καλλιτεχνικές και επιστημονικές επιτεύξεις. Αλλά ένα μέρος, πρέπει να το πούμε έτσι, πρέπει να έχει τη φυσιολογική λειτουργία που πρέπει να έχει.
Η οποία όμως φυσιολογική λειτουργία της λίμπιντο, έτσι, αν μου επιτρέπεις, μπορεί, εάν δεν ασχολείται κάποιος με αυτή, γιατί έχουμε, πολλοί από εμάς εδώ στο κανάλι ζούμε περιόδους αγαμίας, που μπορεί να είναι και επιλογή μας, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της ζωής μας. Αν το αφήσουμε, από μόνο το εκτονώνεται μέσα από τα όνειρα κλπ. Κλπ. Δηλαδή δεν είναι κάτι που... Όχι, βέβαια, γιατί δεν είναι όπως το αν δεν φας θα πεθάνεις. Ναι, δεν είναι απαραίτητη λειτουργία του οργανισμού. Αυτό χωράει μεγάλη συζήτηση. Όχι, δεν είναι απαραίτητη λειτουργία. Είμαστε όλοι και καραντίνα και όλα αυτά. Έχει πολύ κόσμο που βρίσκεται σε... Καλή μόνο αν υπήρχε μία επιταγή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ανάλογα με τις πραγματικότητες. Δύναμη για να ικανοποιήσουμε τη λίμπιντο. Δύναμη και βρίσκουμε τρόπους και κανείς δεν αρρωσταίνει για να υπάρχουν και τσάπες, υπάρχουν και κήπια που σε το κανάλι. Υπάρχουν τρόποι. Ο υγιής άνθρωπος επίσης μπορεί να υποστεί και να ανοιχθεί και να αντιμετωπίσει επίσης και την αναβολή και τι θα γίνει αυτό κάπως αργότερα. Ναι. Δεν θέλουμε το τώρα, το αμέσως, το είπαμε, υπακούμε στην αρχή της πραγματικότητας και εκτός αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα μπορούμε και να μεταβάλουμε, να μεταθέσουμε για αργότερα μια ικανοποίηση χωρίς Ναι, εδώ ακριβώς έρχεται, είμαι σίγουρη ότι έχεις διαβάσει το Σκοτ Πετ και το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο, το πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο, εδώ έρχεται και η αρχή της καθυστερημένης ευχαρίστησης που είναι στο πρώτο κεφάλαιο του δρόμου του λιγότερου ταξιδεμένου που αναφέρει ο Σκοτ Πετ, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με ένα υγιή μηχανισμό. Ακριβώς. Με αυτό σε ένα πολύ απλοϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε άμα θέλω να κάνω δίαιτα. Εντάξει, θα στερηθώ το γλυκό, αλλά όταν σκεφτώ το στόχο, αχ, τι ωραία που θα είναι, που θα φορέσω το μαγιό, τότε θα μπορέσει μια χαρά να το. Αν όμως. Και αυτό γίνεται και σε ανώτερα πράγματα. Έτσι θα μεταθέσω λίγο αργότερα, γιατί ο σκοπός που θέλω να επιτύχω θα μου δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτή την άμεση ευχαρίστηση τη στιγμαία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και άτομα που έχουν θέματα παραβατικότητας ή παρορμητισμού είναι άτομα που θα επιζητούν αυτό το στιγμιαίο και δεν μπορούν να δουν, να βάλουν έτσι τον εαυτό τους σε έναν ορίζοντα. Είπες όμως πολύ σοφά ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σωματικές μας ανάγκες και να λειτουργούμε σαν πως και δεν υπάρχουν, γιατί εκεί είναι συμβιβαστική λύση. Αυτή δεν είναι υγιής λύση. Ο καθένας βρίσκει τις λύσεις που μπορεί και αντέχει και... Τέλος πάντων, είναι μέγα θέμα αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχουν λύσεις έτοιμες ή που να εφαρμόζονται σε όλους ή που να είναι... Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα λύσουμε ποτέ με επαρκή τρόπο. Εάν όμως αναγνωρίζουμε ότι δεν έχουμε καταφέρει να τα λύσουμε με επαρκή τρόπο, αν και είχαμε όλες τις καλές προθέσεις, αυτό θα μας φέρνει σε πιο υγιή συμβιβασμό του εγώ και του εκείνο. Από τη στιγμή που κάτι θα γίνει συνειδητό, ανοίγουμε το δρόμο και για πιο υγιείς μηχανισμούς άμυνας και για μία γνωστική επεξεργασία και ψυχική επεξεργασία και μέσα από την επικοινωνία με έναν πολύ καλό ψυχοθεραπευτή και θα βρεθούν λύσεις εντός εισαγωγικών και λύσεις χωρίς εισαγωγικά. Πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν συνειδητά. Από τη στιγμή που αγνοούμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Βίκυ, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ψυχανάλυση ως μία μέθοδο, τέχνη, τεχνική που βοηθάει τον άνθρωπο να φέρει στη συνειδητότητα περισσότερα πράγματα από το είναι του? Οπωσδήποτε, και ο Φρόντ μάλιστα έδωσε και το παρομοίωσε με την αποξήρανση της λίμνης που θα δημιουργήσεις έδαφος παραπάνω για να μπορέσεις να κάνεις πράγματα, ενώ πριν το ασυνείδητο και όλα αυτά που γίνονται σου έπαιρνε την ενέργεια σου, να απομυζούσε, γιατί ακόμα και οι αμυγικοί μηχανισμοί, σκέψου ας πούμε κάποια στιγμή, κάθε φορά που πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση για να αποθήσω κάτι που με ενοχλεί και συγχρόνω. Και συγχρόνως πρέπει να δώσω την ενέργειά μου σε κάτι δημιουργικό. Μοιράζεται η ενέργεια στα δύο. Υπάρχει μεγάλο κόστος και δεν μπορεί η ψυχική έτσι ενέργεια να δοθεί δημιουργικά και να απελευθερωθεί. Όλα αυτά γίνονται με ασυνείδητο τρόπο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις τώρα εγώ θα το κάνω έτσι. Πολύ ωραία μας το λέει. Τώρα εγώ θα... Δεν γίνεται. Γίνονται ασυνείδητο, όλα αυτά γίνονται με πολύ μεγάλη προσπάθεια, παίρνουν χρόνια, αλλά αξίζει τον κόπο. Μπορεί να φαίνεται πολύ 7 χρόνια, αλλά το δεις στο διάστημα μιας ζωής.
Είναι κάτι εκπληκτικό, γιατί από τη στιγμή που θα περάσεις από αυτή τη, αυτό που λέγω τη διαδικασία της ερήμα, όπως οι Εβραίοι 40 χρόνια μες στην έρημο για να βγουν, η γη της επαγγελίας, να περιμένεις λίγο. Και αυτή η διαδικασία της ερήμου πολλές φορές είναι φοβερά οδυνηρή. Αν σου πω ότι η ψυχανάλυση που έχω κάνει είναι το πιο οδυνηρό και δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν είναι τα διπλώματα, δεν είναι το δίπλωμα, κάτσε, διαβάζει εκεί, το παίρνει. Δηλαδή, το δίπλωμα, όπως το λες στα γαλλικά, σημαίνει μεταπτυχιακό και όχι απλώς διαιτές δίπλωμα, όπως το λένε στην ελληνική γλώσσα. Γιατί η ψυχανάλυση, αυτό βέβαια θα το αναλύσουμε ίσως σε ένα άλλο βίντεο, γιατί δημιουργεί αυτή τη στέρηση, την τεχνητή στέρηση. Δηλαδή, ο ψυχαναλυτής μπορεί να φαίνεται ψυχρός, απόμακρος, δεν μιλάει. Δεν είναι ούτε ψυχρός, ούτε απόμακρος, ούτε απάνθρωπος. Θέλει να δημιουργήσει αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δεν θα έρθω να σε χαϊδέψω, να σου πω, γιατί αυτή η στέρηση δημιουργεί παλινδρόμηση. Αυτή η παλινδρόμηση θα με φέρει σε πολύ πρωτόγονες περιφορές και βιώματα, τα οποία πρέπει να αναβιωθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και πολύ τραυματικά βιώματα πολλές φορές. Και είναι φρικτό αυτό, ότι ξαναζεις αυτό που είχες ζήσει και δεν ξέρεις. Πολλές φορές ζεις μια δυσφορία ή μια υποφέρεις και αισθάνεσαι ότι σταματάνε όλα. Και σκέφτεσαι. Επειδή αυτό το τραύμα που αναβιώνεις μπορεί να βρίσκεται στην άδειλη μνήμη. Να έγινε πολύ νωρίς, να υποθήθηκε πολύ βαθιά και να είναι στην άδειλη μνήμη. Γι' αυτό δεν ξέρεις τι είναι. Άλλα τραύματα τρομερά ότι σε βίασε κάποιος. Όχι, μπορεί να είναι απλώς μια φαντασίωση που ενέχει, που είναι σαν τραύμα. Γιατί δυστυχώς το τραύμα, αυτό και οι νευροεπιστήμες μας το έχουν επαληθεύσει, κάτι που θεώρησες και ερμήνευσες με έναν αλφα τρόπο λειτουργήσε τραυματικά για σένα. Δεν είναι το πραγματικό τραύμα, το πραγματικό γεγονός. Και αυτό είναι το εκπληκτικό με την ψυχική ζωή. Και από την άλλη μεριά μπορεί να υπάρχουν πραγματικά τραύματα, να έχεις ήδη ένα γεγονός πολύ άσχημο στη ζωή σου, που να το έχεις πραγματευτεί καλύτερα, να μπορείς να το έχεις διαχειριστεί με ομαλό τρόπο. Γι' αυτό και ο Μπορίς Σιγουνίκ μιλάει για την, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, τη resilience. Δηλαδή, resilience είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, επίσης ο Φρόιντ δίνει την εικόνα του, λέει ότι όταν είναι σαν να έχεις ένα, θα βρίσκω στα ελληνικά, αν κάτι σπάσει και έχει ήδη κάποιες ρογμές, αν πέσει κάτω γιατί προϋπάρχουν κάποιες ρογμές, θα σπάσει στο σημείο που προϋπήθαν οι ρογμές. Κατάλαβες. Δεν τα λέω πολύ καλά. Συγγνώμη που δεν βρίσκω. Μια χαρά τα λες και πολύ κατανοητά. Τις λέξεις, γιατί μου έρχονται τα γαλλικά και τα γερμανικά. Τα γαλλικά μου δεν είναι πολύ καλά, αλλά αν τις πεις, επειδή οι περισσότερες γαλλικές λέξεις είναι λατινογενείς, μπορεί να τις ξέρω από τα αγγλικά, αλλά με μπορεί να σε βοηθήσω. Μια μπλοκ. Αυτό. Ναι, είναι σαν εκείνες τις πέτρες, τα πετρώματα, τα οποία έχουν ήδη κάποιες ρογμές και είναι αυτές οι ψυχικές ρογμές που δεν είναι πολύ. Αλλά κάποια στιγμή, αν υπάρξει ένα άλλο τραυματικό γεγονός, θα ξυπνήσει εκείνο. Πάνω εκεί θα σπάσουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν σπάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που του συνέβη κάτι πολύ σημαντικό, αλλά το ξεπέρασαν γρήγορα, και άλλοι που του συνέβη κάτι. Να λέμε τώρα γι' αυτό. Είχε τέτοια τραυματική ή είχε ερμηνεύσει κάτι που τον τραυμάτισε. Αυτό έρχεται ακριβώς στην υπηκειμενικότητα της αντίληψης. Δεν είναι το τι βιώνεις, είναι το πώς το βιώνεις και πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ ο ίδιος. Τα πτώματα πριν την ομιλία, το μικρό παιδί πριν αρχίσει να μιλάει, εκεί που, αν έχει ζήσει κάποια πράγματα. Ναι, αυτό που λέμε και άδειλη μνήμη, επειδή κωδικοποιείται με συναισθήματα και όχι με λέξεις, άρα δεν μπορούμε να την ανασύρουμε λεκτικά ακόμη και μέσω της ανάλυσης. Γιατί η ανάλυση χρησιμοποιεί τους συνειρμούς, που οι συνειρμοί πάλι βασίζονται πάνω στη γλώσσα. Ακριβώς. Τα βιώματα που έχεις μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου και μέχρι την περίοδο που έχεις σχηματίσει τον λόγο, που μπορεί να είναι για κάποιους 1,5 χρόνος, 2 χρόνια ζωής, 3 χρόνια ζωής, έχει παιδιά που μιλάνε στα 3,5 χρόνια, όλο εκείνα τα 3-4 χρόνια υπάρχει μνήμη, αλλά δεν είναι κωδικοποιημένη λεκτικά, οπότε δεν μπορείς να την ανασύρεις. Ακριβώς, και υπάρχει και η ψυχαναλυτική έννοια του προθύστερου, το απρικού, που δηλαδή πολλές φορές έχουμε ζήσει κάτι τραυματικό σε αυτά τα πρώτα χρόνια, το οποίο δεν βιώθηκε ως τραυματικό, είτε καταλάβαμε τι συνέβη, απλούστατα. Και εκ των υστέρων μας έχει ενοχλήσει. Στην εφηβεία ή αργότερα θα ζήσουμε κάτι το οποίο θα μας θυμίσει εκείνη.
θα το κάνει να αναβιώσει και τότε θα γίνει τραυματικό. Εκ των υστέρων θα γίνει τραυματικό. Θα έρθει ένα άλλο γεγονός που θα θυμίσει το πρώτο. Δηλαδή αυτό που λες, θα έρθει το χτύπημα πάνω στο ράγισμα και θα ανοίξει το πρώτο το ράγισμα και εκεί θα βιώσουμε το τραύμα που δεν το βιώσαμε όταν συνέβη και την πρώτη φορά. Μέσα. Και αυτό η έννοια του προφύστερου είναι πολύ σημαντική, γιατί πολλές φορές τις θεραπείες λένε ότι ήρθα για αυτό το πρόβλημα, να ξαναγυρίζουμε στο θέμα του προβλήματος και βρίσκουμε πολλές φορές μια αιτία και τελικά πίσω από αυτήν την αιτία υπήρχε μια άλλη αιτία και μια άλλη αιτία και πολλές φορές, πολύ συχνά υπάρχει μια συσσόρευση αιτιών που το κάθε τραύμα αναβιώνει το προηγούμενο και δεν έχουμε έρθει στο πρωταρχικό. Υπάρχουν ή δύο ή περισσότερα από δύο. Βίκυ, έχει σημασία να πάμε κατευθείαν στο πρωταρχικό? Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν. Επίσης, μιλάμε για αναμνήσεις οθόνες, souvenir écran, screen memory, στην ψυχανάλυση. Η ανάμνηση οθόνη, η οθόνη έχει διπλό νόημα, ή κάτι που σκεπάζει, ή κάτι πάνω στο οποίο θα προβάλλω κάτι άλλο. Είναι σχεδόν αδύνατο, μπορεί να βρούμε αναμνήσεις που είναι πραγματικές αναμνήσεις, αλλά τίποτα δεν μας εγγυάται ότι αυτό που θα θυμηθούμε θα είναι μια πραγματική ανάμνηση, μια φαντασίωση. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί. Ακριβώς. Και να επιλέγουμε συνειδητά υγιείς συμβιβαστικούς μηχανισμούς για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη διαβίωση με όλα τα κομμάτια του εαυτού μας. Ακριβώς, για να υπάρχει να ενοποιήσουμε όλο αυτό το διασπασμένο ψυχισμό, ο οποίος και να δημιουργήσουμε αυτή την αρμονία σε όλα αυτά, γιατί η σύγκρουση τελικά είναι αυτό που μας καθιστά ανθρώπους. Δεν θα πάψουν να υπάρξουν οι συγκρούσεις. Αλλά γιατί μπορούμε να εξελιχθούμε ως γένος, ως ανθρώπινο γένος, αν δεν έχουμε ενδοψυχικές συγκρούσεις. Δεν μπορείς. Θέμα είναι σαν το διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος όλα αυτά τα εκπληκτικά όργανα που παίζουν μουσική, το καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά βλέπεις την αρμονία και τη συμφωνία που βγαίνει στο τέλος. Το μουσικό μοντέλο μου φαίνεται πολύ ωραίο. Και βέβαια όλα αυτά τα θέματα γίνονται συνείδητα, παίρνει πολύ χρόνο για να γίνουν συνειδητά και βέβαια η μέθοδος είναι η ελεύθερη συνειρμή και η μεταβιβαστική, βέβαια η μεταβίβαση μέσα στην ψυχανάλυση, που και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, τα όνειρα, τα οποία το κάθε όνειρο είναι ένα μήνυμα που το ασυνείδητο μας στέλνει για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα. Και το γεγονός ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τα όνειρά μας. Εγώ ονειρεύομαι πολλές φορές, βλέπω όνειρα. Τι είναι αυτό τώρα που είδε και τι σημαίνει. Αλλά με το να αφήνεσαι στο συνειρμό και γύρω από το όνειρο, γι' αυτό δεν υπάρχουν όνειρα όπως παλιά, αλλά το έχετε πολύ καλά αναλύσει αυτό το θέμα, δεν θα ξαναρχίσω. Δεν υπάρχει ότι είδες αυτό, σημαίνει αυτό. Όχι, τι σημαίνει αυτό μέσα στην αφήγηση και τι σε κάνει αυτό να θυμάσαι και τι φαίνει αυτό στην επιφάνεια. Τι συμβολισμό έχει για σένα το όνειρο που είδες? Άρα και το όνειρο είναι σύμπτωμα και το όνειρο είναι συμβολισμός. Ακριβώς. Και μου αρέσει πολύ, έτσι λιγάκι ίσως να πούμε, και επειδή μιλήσαμε πολύ για το σύμβολο, να μην ξεχνάμε ότι κατά την αρχαιότητα το σύμβολο ήταν σημείο αναγνώρισης. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγαπηθεί, είχαν μία σχέση και αναγκάστηκαν να χωρίσουν και ένα αντικείμενο το έκοψαν στα δύο. Πότερα, όταν ξανασυναντηθούν, και η αναγνώριση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και στην αρχαία ελληνική τραγωδία και παντού. Όσο η Πινελόπη με την Οδυσσέα, σκέψη 20 χρόνια μετά, πρέπει να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλο. Όταν συναντηθούν λοιπόν, φαίνει ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος το άλλο και τα βάζουν μαζί και είναι σημείο αναγνώρισης αυτού. Λοιπόν, το σύμβολο σημαίνει, και το σύμπτωμα είναι το ίδιο, συν και πίπτην, δύο πράγματα που θα πέσουν μαζί, και εξού και ο συμβιβαστικός μηχανισμός. Και τι είναι αυτό που θα πέσει μαζί και θα δέσει, ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο σχηματισμός, όπως το σύμβολο που είναι η ένωση δύο διαφορετικών πραγμάτων που δημιουργούν ένα όλο. Συν και βάλω το σύμβολο. Βάζω μαζί δύο διαφορετικά πράγματα. Συν και πίπτω το σύμπτωμα. Θέλω να μας πεις, να μας αφηγηθεί στην ιστορία που καταγράφει ο Φρόιτ. Ναι, μου αρέσει πολύ αυτό το παράδειγμα. Έχει πάρα πολλά βέβαια που αναφέρει. Αλλά στην εισαγωγή στην ψυχανάλυση μιλάει για την ιστορία μιας κυρίας, μιας γυναίκας 53 ετών, η οποία ήρθε να τον συμβουλευτεί, γιατί και αυτή και η οικογένειά της, όλη η οικογένεια, υποφέρει από μια έμμονη ιδέα που έχει αυτή η γυναίκα, που είναι μια ζήλια. Η έμμονη ιδέα της είναι ότι ο άντρας της απατά.
Αυτό όμως δεν οφείλεται σε μια παρανοϊκή προσωπικότητα η οποία θεωρεί ότι ο άλλος το ζηλεύει παθολογικά και είναι πεπισμένος ότι υπάρχει η σχέση παράνομη. Αυτή η γυναίκα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και αργότερα ανακαλύπτουν μέσα στο κείμενο ότι ο άντρας της δεν είναι ότι είναι ανίκανος, όχι, αλλά δεν είναι και όπως ήταν στα νιάτα. Ενώ αυτή το αντίθετο. Μετά τα 50 οι γυναίκες βρίσκονται σε μεγάλη. Τι πας λες τώρα, βρήκε, και εμείς περιμένουμε τα 50 να ρεμίσουμε. Δεν ξέρω, εξαρτάται και από τις γυναίκες, βέβαια. Είπαμε. Εξαρτάται. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Φρόιτ και η ψυχανάλυση γενικότερα βλέπει και τον ερωτισμό και τη λίμπητο και ως κάτι ενδοψυχικό, όχι μόνο σωματικό. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για ψυχοσεξουαλικότητα και όχι για... Δηλαδή δεν είναι μόνο στο σώμα, είναι και στο μυαλό και στην ανάγκη της ψυχής. Η ενόρμηση ακόμα δεν είναι το ένστικτο. Η ενόρμηση, αν δεις την ορισμό που δίνει, της ενόρμησης, είναι un concept limite, κάτι το πω γαλλικά, un concept limite entre le somatique et le psychique. Βρίσκεται στο μετέχμιο η ενόρμηση μεταξύ μιας βιολογικής διεργασίας και της ψυχικής που θα έρθει. Γι' αυτό και κάθε ενόρμηση συνδυάζεται με μια αναπαράσταση και ένα effect και ένα συνέστημα. Ναι, και πολύ συχνά μετά γίνεται άλλη μια αναμπουμπούλα μέσα σε όλα αυτά και πολύ συχνά έχουμε το συνέστημα που αποκόπτεται από την αναπαράσταση και έχουμε αναπαραστάσεις να τριγυρίζουν μόνες τους και δεν ξέρουμε γιατί. Θα μου επιτρέψεις. Ναι, για πες μου. Για έκφραση, γάμισε. Ναι, γιατί άμα πάμε συνέχεια με τη θεωρία... Είναι και περιγραφική και συμβολική αυτή η έκφραση. Θα πούνε, μα τι μας βάζει τώρα, άσε μας πω. Όχι βρε, δεν είναι για σένα που το λέω. Μιλάω για το πόσο πολύπλοκα λειτουργεί ο ψυχισμός μας, αυτό εννοώ. Όχι για σένα που το εξηγείς. Ξέρω, αστειεύομαι. Και αυτό που λέει ο Φρόιντ, η διάνοια του Φρόιντ ήταν ότι ο άνθρωπος μπήκε σε αυτά τα θέματα, το τόσο περίπλοκα, και στην, έτσι, και, γιατί το ασυνείδητο δεν λειτουργεί σύμφωνα με την κοινή λογική ή με τη λογική. Έχει τη δική του λογική και μπήκε σε αυτή την ιδιαίτερη λογική και την κατάλαβε και την έκανε, την έκανε σαφή ώστε να μπορούμε εμείς να την μεταδώσουμε και να την μελετήσουμε. Στην ουσία ήταν η πρώτη απόπειρα του ανθρώπου να δει το μαύρο κουτί. Το μαύρο κουτί, το αεροπλάνο που ψάχνουμε μετά από μια σύγκρουση, το μαύρο κουτί. Οι περιφορηστές είπαν το μαύρο κουτί δεν μας ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να το μελετήσουμε, να το παρατηρήσουμε, άρα ας το παράτατο. Ενώ στην πραγματικότητα η ψυχανάλυση και γενικά οι ψυχοδυναμικές θεραπευτικές τεχνικές δίνουν τεράστια έμφαση στο τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό μας, τι συμβαίνει στο ασυνείδητό μας, τι συμβαίνει μέσα στα βάθη του μυαλού μας, που μπορεί να μην τα έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι εκεί και μας επηρεάζουν. Και γι' αυτό εγώ είμαι πιο πολύ φύλα προσκύμενη προς τέτοιες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που δεν είναι μόνο η ψυχανάλυση ή οι ψυχοδυναμικές θεωρίες. Όλες οι αγαπημένες μου θεραπείες, ακόμα και η γκεστάλτ έχει πάρει στοιχεία από τη ψυχανάλυση, ακόμα και η πελατοκεντρική θεραπεία του Ρότζερς, ακόμα και το narrative therapy, όλα τα οποία εστιάζονται στον εσωτερικό ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και όχι σε μια απλή συμπεριφορική αλλαγή. Έλα εδώ να σε μάθω να μην πίνεις ποτό. Έλα εδώ να σε μάθω να μην βρίζεις. Έλα εδώ να σε μάθω να εξαλείψεις το σύμπτωμα χωρίς να δώσω καμία απολύτως σημασία στο γιατί υπάρχει εκεί αυτό το σύμπτωμα, ποιον ακριβώς σκοπό επιτελεί. Αν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, αν έχω το δικαίωμα να έχω το θράσος να αποσύρω το σύμπτωμα από σένα και αν εσύ θα καταρρεύσεις ή όχι. Θεωρώ ότι είναι πιο σεβαστικές προς τη ψυχή ενός ανθρώπου και πιο σεβαστικές προς τη δυτή ύπαρξη που έχουμε. Δεν είμαστε μόνο σώματα, μηχανές με ψυχοβιολογικό, με βιολογικό υπόβαθρο, με νευροδιαβιβαστές και όλο αυτό το μοντέλο, το καθαρά μηχανικό. Έχουμε και ψυχή και είμαστε και όντα τα οποία έχουμε λειτουργίες κάποιες τις οποίες δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε ακόμη. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί μέσα για να μπορεί να αποτυπωθεί η ψυχή. Αν κάνουμε πολλές φορές συμπεριφορικές θεραπείες, βέβαια στην καρικατούρα τους και την καλλιγραφία, γιατί μπορεί και αυτές, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να η πολεμική, αλλά για να δείξουμε κάποιες διαφορές. Αν γίνει αυτό που είπες, ότι απλώς θέλω να σε κάνω να μην κάνεις αυτό, αυτό είναι ένα ντρεσάζ. Δηλαδή, το που μείνω στον οφηριοδαμαστή που θα
ξέρεις, όπως το τσίρκο που θα κάνω το ζώο, θα το εκπαιδεύσω να κάνει αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές, στην πιο έτσι άσχημη μορφή τους, μπορούμε να το παραλληλήσουμε με κάτι τέτοιο. Να σε τυχασέψω ώστε να γίνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Και μιλούμε για πλήρη έλλειψη σεβασμού στην ενδοψυχική διεργασία του κάθε ανθρώπου. Δίκη μου, πες μας το παράδειγμα που γράφει ο Φρόιντ. Λες ότι η κυρία πήγε κοντά του, ήταν 53 ετών, είπες. Ναι. Και έτσι το πρόβλημά της είναι μια αιμονή ότι την απατά ο άντρας της και είχε μια αιμονή ιδέα, δεν φίξα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο τίτλος που βάζει σε αυτό το κεφάλαιο είναι ψυχανάλυση και ψυχιατρική. Γιατί λέω ότι η ψυχιατρική της εποχής του προσπαθούσε να βρει αποκλειστικά μέσα από την κληρονομικότητα, την ιδιοσυγκρασία, γενετικούς παράγοντες, τα αίτια των αιμονών. Η ψυχανάλυση, παρόλο ότι υπάρχει αυτή η ιδέα, δεν βάζει στην άκρη την κληρονομικότητα καθόλου. Όχι, οι κληρονομικές προδιαθέσεις υπάρχουν. Και επειδή υπάρχουν ακριβώς οι κληρονομικές και γενετικές προδιαθέσεις, μπορεί κάτι που έχει συμβεί να βρει έδαφος στο να εκδηλωθεί. Γιατί αν δεν υπήρχε η προδιάθεση, δεν θα συμβεί τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει η προδιάθεση, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Λέει ο Φρόιντ, και να βρει την προδιάθεση, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, προδιάθεση απλώς σε ενημερώνει ότι στην περίπτωση που θα έπρεπε να συμβιβαστεί κάτι, θα συμβιβαστεί με βάση αυτή την προδιάθεση και όχι κάποια άλλη. Λοιπόν, προσπαθεί να μιλήσει σε αυτή την κυρία. Η ίδια αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι ο άντρας της είναι πέρανο κάθε υποψίας και ότι δεν την απατά. Από πού προέρχεται όμως αυτή η αιμονή ιδέα που δεν την αφήνει να κοιμηθεί και καταστρέφει όλη την οικογένεια. Λοιπόν, ίσως πρέπει να κάνουμε μια σύνθεση, να πω μέχρι το τέλος και μετά να ανοίξουμε τις παρενθέσεις ενδιάμεσα. Okay. Λοιπόν, για να είμαστε λίγο πιο σύντομοι και μετά ίσως θα πω τις λεπτομέρειες. Τελικά ανακαλύπτει ο Φρόιντ μέσα από τη συζήτηση και την ψυχανάλυση ότι αυτή η γυναίκα συνείδητα επιθυμεί τον γαμπρό της, τον άντρα δηλαδή. Και θα ασυνείδητα τον επιθυμεί, θα ήθελε να έχει μια σχέση μαζί του, αλλά αυτή η ιδέα είναι τόσο εφιαλτική. Είναι εφιαλτικό. Για αυτήν δεν θα μπορούσε ποτέ σε αυτή την κοινωνία, στην πουριτανική, τη βιενέζικη κοινωνία, στα τέλη του 19ου αιώνα. Εγώ πολλές φορές το λέω αυτό φοιτητή, λέω δεν είναι όπως η soap opera, τα αντίθεσα νιάτα, όπως τα λέμε στα ελληνικά, που η Μπρουκ Λόγκαν είχε κινηθεί με τον πατέρα, με τον γιο μου, τον εγγονό. Είναι στις κοινωνίες, γιατί τώρα όλα αυτά μπορεί να μας φαίνονται υπερβολικά, ιδίως στη σημερινή κοινωνία που γίνονται όλα τα έκτροπα και είναι και φυσιολογικά. Αλλά εκείνη η γυναίκα, το να έχει μια επιθυμία απέναντι σε ένα νεαρότερο της άντρα, που είναι και ο άντρας της κόρης της, ήταν φρικτό. Σε μια βικτωριανή κοινωνία κιόλας, πουριτανική στο φουλ. Δεν μπορούσε να παραδεχτεί ούτε να γίνει συνειδητό αυτό. Λοιπόν, έγινε μια ασυνείδητη διεργασία συμβιβασμού και τι έγινε. Η ιδέα, εγώ θέλω να απατήσω τον άντρα μου, έγινε ο άντρας μου θέλει να με απατήσει. Ή ο άντρας μου με απατά, γιατί η επιθυμία ταυτίζεται με την πράξη της επιθυμίας. Αυτό είναι προβολική ταύτιση, Βίκυ, τι είναι? Είναι μια προβολή απλώς, όχι προβολή. Προβολική ταύτιση είναι το προβάλλω για να ταιχτιστώ με αυτό. Μπορεί να ήταν και αυτό. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως είναι μια προβολή πάνω στον άλλον. Αντιστρέφεται δηλαδή, γιατί οι αντιστροφές αυτές γίνονται πολύ συχνά στην ψυχανάλυση, έτσι. Αντιστρέφεται το περιεχόμενο, αντιστρέφεται ο σκοπός, η έντονη εχθρότητα και επιθετικότητα μπορεί να γίνει πολύ έντονη ευγένεια, αλλά αν είναι αντιδραστικός μηχανισμός και όχι με πλουσίες, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει ο άλλος και θα γίνει αυτό ακριβώς που θέλει να κρύψει, θα το βγάλει, γι' αυτό λέμε μην βγάζεις πάνω σου. Άρα στόχος μας είναι η μετουσίωση και όχι η προβολή. Και όχι η συμβαστική μηχανισμή. Όχι η αντιδραστική. Ο αντιδραστικός μηχανισμός που κάποια στιγμή θα ξαναπέσεις πάλι στο αντίθετο. Ο αντιδραστικός μηχανισμός, Βίκυ, δεν είναι όταν κάποιος κόβει το κάπνισμα και δεν ανέχεται να καπνίζει κανείς το περιβάλλον του και γίνεται φανατικός αντικαπνιστής από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αντιδραστικό αυτό. Ναι, δεν είναι σωστό. Είναι όπως οι Φαρισαίοι την εποχή του Χριστού που ήταν πολύ εγκρατείς και άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά ήταν φοβερά σκληροί και ναρκισσιστές. Και γι' αυτό, όταν υπάρχει μεγάλο πάθος και εμπάθεια και είμαστε ενάντια, βεβαίως κάτι δεν έχει επιληθεί εκεί, νομίζω. Θα σου πω κάτι δικό μου τώρα. Έχω κόψει το κάπνισμα 18 Αυγούστου 2015. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα το ξαναρχίσω, επειδή δεν με ενοχλεί να βλέπω άλλους ανθρώπους να καπνίζουν, ούτε γίνομαι
φορτική απέναντι στους καπνιστές να κόψουν το κάπνισμα και καταλαβαίνω ότι το έχω κόψει τότε που ήμουν έτοιμη να το κόψω. Γιατί αντίστοιχα τους καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια συνέχεια. Το καταλαβαίνω γιατί το καταλαβαίνω γιατί το βίωσα αυτό το πράγμα και ξέρω τι βιώνει. Πολλοί άνθρωποι θα γίνουν πολύ επιθετικοί, λες και δεν έχουν περάσει και αυτοί από αυτό για να καταλάβουν. Όχι, θα τους καταλάβεις και μπορείς να δεις. Επειδή ακριβώς αντιδρούν. Είναι αντιδραστικό, είναι αντιδραστικά που το έχουν κόψει, όχι επειδή ήθελαν να το κόψουν και ήταν έτοιμοι. Έτσι ίσως εξηγείται και ο μεγάλος φανατισμός και σε πολιτικό και σε θρησκευτικό επίπεδο. Πρέπει να φοβόμαστε τους φανατισμένους ανθρώπους. Εγώ τους φοβάμαι, Βίκυ, πάρα πολύ. Γιατί ήδη δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους. Δεν τον γνωρίζουν. Και κάνουν πάρα πολύ κακό με αυτόν τον τρόπο. Η πραγματική αγιότητα έχει μεγάλη αγάπη απέναντι στον άλλον που έχει το πρόβλημα. Δεν έχει φανατισμό να τον εξαφανίσει. Είσαι θρήσκια, Βίκυ, εσύ, ε. Κοίταξε, δεν το λέω δημοσίως, αλλά έχω μια θρησκευτικότητα. Έχει δουλευτεί ψυχικά, γι' αυτό και η σχέση μου με τον Βασίλειο Θερμό και οι δημοσίευσεις που κάνω γύρω από... Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός είναι γλυκύτερος. Τον έχω γνωρίσει πριν 25 χρόνια. Το άνθρωπο που τον ορίζοντα προσεγγίζεται στη συνάντηση ορθόδοξης θεολογίας και επιστημών του ψυχισμού. Είναι εκπληκτική. Εγώ έχω διαβάσει την εισαγωγή στο βιβλίο που έχει γράψει εσύ που είναι εξαιρετική. Είναι τόσο πολύ. Έχει τέτοια βαθιά γνώση της ψυχανάλυσης, της ψυχιατρικής και της θεολογίας αυτός ο άνθρωπος. Τι να πω. Γιατί μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα με πάρα πολύ επιφάνεια. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός είναι. Είναι ψυχίατρος και ψυχαναλυτής παιδιών και εφήβων. Ψυχίατρος και παιδοψυχίατρος και παιδοψυχαναλυτής παιδιών και εφήβων. Είναι ιερέας. Είναι ένας εξαιρετικά πνευματικός άνθρωπος. Έχω στείλει πάρα πολύ κόσμο κοντά του, Βίκυ. Πάρα πολύ κόσμο. Και όσο έχουμε συνομιλήσει μέσω τηλεφώνου πριν χρόνια. Και έχοντας δει και τις συνεντεύξεις τους τηλεοπτικές και διαβάζοντας και τα βιβλία του, αυτό δεν το έχω, αυτό πρέπει να το πάρω. Έχω διαβάσει ένα κομμάτι που μου στείλες εσύ, το δικό σου. Έχει πιο σύντομες, επειδή είναι ερωτήσεις και απαντήσεις με σαφέστατο τρόπο, πολύ ωραία έτσι εξηγεί αυτά τα θέματα. Και μου αρέσει γιατί είναι και αυθεντικός παπάς, δεν είναι... Αυθεντικό. Έχει καταφέρει ένα υγιή συμβιβασμό μεταξύ ιεροσύνης και ψυχανάλυσης. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή απαιτεί μεγάλη ωριμότητα, μεγάλη δουλειά ψυχική. Όχι στο θέμα της θρησκείας, και εγώ το έχω δουλέψει ψυχικά. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι φρίσκα με την έννοια. Αλλά ναι, αυτή η ταξιακή αναζήτηση και είναι θεμό ωριμότητας. Είναι σοβαρός επιστήμονας και σοβαρός ιερέας και σοβαρός επιστήμονας. Ναι, τον αγαπώ πολύ χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά και ζηλεύω με την καλή έννοια που τον γνωρίζεις προσωπικά. Είναι πολύ σοβαρός επιστήμονας. Κάποια στιγμή θα. Σου λέω, αυτά τα θέματα που αγγίξαμε σήμερα είναι τόσο μεγάλα, τόσο βαθιά, τόσο περίπλοκα που αξίζει να. Ένα μικρό κεφαλάκι και το καθένα. Όχι, αγαπώ πολύ το Βασίλειο Θερμό και πιστεύω ότι είναι ένας τομέας που δεν έχει καθόλου δουλευτεί. Αρχίζει τώρα, είναι στα σπάργανα. Γι' αυτό υπάρχει πολλή έρευνα γύρω από αυτό. Εγώ ασχολούμαι και με τα νομικά την εγκληματολογία, αλλά όλα συνδέονται, ξέρεις, όλα αυτά. Μ' αρέσει η εγκληματολογία και τα θρησκεολογικά θέματα με την ψυχανάλυση. Μάλιστα. Είναι υπέροχο αυτό το συνέστημα το να βρίσκεσαι σε μια διαδικασία συνεχή έρευνας και επίσης να μαθαίνεις από τον εαυτό σου, από τη στιγμή που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου πράγματα και καλά και κακά, αλλά και τα κακά ακόμα θα τα μετατρέψεις σε κάτι καλό. Νομίζω ότι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα στιγνό επιστήμονα, ένα ψυχρό επιστήμονα και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μεταδώσει ουσιαστική γνώση, είναι η βιωματικότητα. Δηλαδή το, να έχεις απλώς διαβάσει τα βιβλία, να έχεις πάρει τα διπλώματα όπως είπες, να έχεις πάρει τα πτυχία, τα μάστερ, τα πτυχιακά, τις ειδικεύσεις χωρίς να έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, που στην ψυχανάλυση δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις τον τίτλο του ψυχαναλυτού αν δεν έχεις αναλυθεί ο ίδιος δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια. Να είσαι ψυχολόγος. Τον τίτλο του ψυχολόγου τον παίρνεις, αλλά όχι. Δεν παίρνεις όμως τον τίτλο του ψυχοθεραπευτή.
δεν παίρνει τον τίτλο του ψυχαναλυτή. Ακριβώς. Να περάσει. Τίτλο του ψυχολόγου μπορεί να τον πάρει χωρίς εμπειρία. Τον τίτλο όμως του συγκεκριμένου ψυχοθεραπευτή ή του ψυχαναλυτή δεν μπορεί να τον πάρει χωρίς δική σου θεραπευτική εμπειρία. Νομίζω ότι έχουμε κάνει περίπου τα ίδια χρόνια ψυχοθεραπεία. Καμιά δεκαπενταριά έχω κάνει και εγώ και τώρα συνεχίζω. Τόσο 7 και 7, 14. Πιστεύω ότι η δεύτερη ψυχανάλυση ήταν η πιο έτσι που με έφερε σε κάποια. Στην τρίτη φιλενάδα. Τώρα μπαίνω εγώ, λέω πολλές φορές στην ψυχαναλυτριά μου, τα πρώτα χρόνια ήταν εισαγωγή, τώρα μπαίνω στο κυρίως μέρος, να δούμε τον επίλογο. τον επίλογο θα το φτιάξουμε όσο πιο υγιώς γίνεται, υγιώς συμβιβαστικά γίνεται. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, γιατί είπες και εσύ, δεν θες να μεγάλο το πρώτο μας βίντεο, για να έχουμε ένα... Έτσι δώσαμε λίγο τυράκι, λίγο ψωμάκι, για να θέλει ο κόσμος και... Για να σκεφτείς και μόνο όλα αυτά, δεν χρειάζονται πολλά, λίγα και σιγά σιγά και απλώς να γίνει μια... Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η δόκτωρ Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου, η φίλη μου Βίκυ Χριστοπούλου σήμερα, μας έχει ανοίξει ένα παράθυρο στον κόσμο της, στον κόσμο της φιλοσοφίας και της ψυχανάλυσης και μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι το σύμπτωμα, ο σύμβολο, έχει μια ιδιαίτερη σημασία στη ψυχανάλυση, η οποία δεν είναι αυτή της κλασικής ιατρικής ή ίσως των συμπεριφορικών μεθόδων ψυχοθεραπείας, αλλά ακόμη πιο ουσιαστική, ότι το σύμπτωμα ή το σύμβολο είναι μια λύση που έχει βρει η ψυχή από μόνη της, το εγώ από μόνο του, σε μια ενδοψυχική σύγκρουση, η οποία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για ένα υπέροχο ταξίδι αυτογνωσίας, ψυχανάλυσης ή ψυχοθεραπείας. Σωστά τα λέω, Βίκυ, έχω... Όχι απλώς δεν πρέπει να το εξαπελίσουμε και να το διώξουμε, αλλά πάνω σε αυτό θα στηριχτούμε, πάνω ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο θα γίνει η δουλειά μας και μας χρειάζεται να το κρατήσουμε το σύμπτωμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ, και σε ευχαριστούμε επίσης που μας έδωσες και μία αυθεντική ψυχαναλυτική γεύση. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σαν λέω ότι η Βίκυ είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας σε ένα παριζιάνικο πανεπιστήμιο. Επίσης έχει διδακτορικό τίτλο στη ψυχολογία με ειδίκευση στη ψυχανάλυση. Και μας τιμάμε το να παρακολουθεί το κανάλι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ. Ας, Θέκλα μου, σε ευχαριστώ. Αγαπώ πολύ, πολύ. Εγώ σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ. Και περιμένουμε πότε θα λήξει αυτό ο κορονοϊός, να κάνουμε βίντεο και από κοντά, ή στο Παρίσι, ή στη Λευκοσία. Και περίπου... στην Κύπρο, και εσύ να έρθεις εδώ, και εγώ να έρθω στην Κύπρο που την υπεραγαπώ. Καθηγήσουμε στο Παρίσι. Πώς είστε εκεί με τον κορονοϊό, καλά είστε ή έχετε... Έχει μια αναζωπήρωση, αλλά εντάξει, να δούμε τώρα. Σίγουρα με τις διακοπές τώρα δεν πάει τόσο καλά. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Απλώς είμαστε προσεκτικοί, εγώ δεν... Απλώς τηρούμε τα μέτρα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού, άμα μπει κάπου. Εμάς από σήμερα είναι υποχρεωτική στην Κύπρο. Το βίντεο, παιδιά, γυρίζεται Σάββατο 1η Αυγούστου. Δεν ξέρω πότε θα βγει, γιατί είχε αρκετό μοντάζ, γιατί το κόβαμε συνέχεια για να γραφτεί. Γιατί είχαμε ένα θέμα με το Skype και τις εγγραφές τις προηγούμενες μέρες. Βίκυ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις την αγάπη μου. Το Θέκλα μου, χίλια ευχαριστώ. Από το βίντεο έχει και σύγχρονα. Θα έχω και εγώ σχόλια και ερωτήματα από τους τηλεθεατές που μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για επόμενο βίντεο, γιατί καραγουστάρω, Βίκυ. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ. Φιλοσοφία και ψυχολογία μαζί έχεις κάνει ένα πολύ καλό σύμβολο. Σοφία, θα μιλήσουμε άλλη φορά, γιατί είναι πολύ... Εγώ σε ευχαριστώ για την αμεσότητα και την άνεση και που με κάνεις και νιώθω άνετα, γιατί δεν είμαι ούτε τηλεοπτική ούτε βγαίνω εύκολα. Κοίτα τι. Ευχαριστώ, Θέκλα μου. Σε φιλώ. Σε αγαπάμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σου, Θέκλα μου.